παραγωγών. Εξετάσαμε διάφορα ζητήματα και θέλω να ξεκινήσω με τη σύσταση της ομάδας εργασίας, ως είναι η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έγινε αναφορά και δέσμευση για εξέταση αιτημάτων των άλλων κλάδων και για πρόθεση έκτακτης επιχορήγησης. Εξετάσαμε το αίτημα για την υπερκατανάλωση του νερού λόγω καύσωνα και άλλων καιρικών συνθήκων και έχουμε αποφασίσει ότι θα καταβληθεί ούντα 17 σεντ αντί των 45 σεντ. Έχουμε εξετάσει το πλαίσιο του Ταμείου Διαχείρισης Κινδύνου, των γνωστών πλαίσιων, με στόχο την αύξηση του ποσοστού κάλυψης της ζημιάς, όπως επίσης αναθεώρηση των μέσων όρων παραγωγής. Και αυτό θα το εξεταστεί τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να δούμε πώς θα διορθωθεί και αυτό το θέμα με το πλαίσιο. Έχουμε αποφασίσει ότι θα εξετάσουμε την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων που αφορά την ανοπρία και για άλλες ζημιές του 2023. Επίσης, θα συγκληθεί η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου για να ετοιμάσει πρόταση η οποία θα κατατεθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο στις 20 του μήνα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την καταβολή των αποζημιώσεων των σιτηρών. Έχει εξεταστεί το θέμα της απλοποίησης των διαδικασιών που αφορούν τις αιτήσεις τις οποίες υποβάλλουν οι αγρότες και αυτό θα εξεταστεί μέσα στα πλαίσια της ΓΑΠ. Και έχουμε εξετάσει την επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε με το δειγματοληπτικό έλεγχο από τον ΚΟΑΠ και θα γίνουν παραστάσεις στον ΚΟΑΠ έτσι ώστε και αυτό το ζήτημα να επιληθεί. Και τέλος, θα εξετάσουμε την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος σε μεγαλύτερο βαθμό μέχρι το 100%. Αυτές οι προτάσεις βρίσκουν σύμφωνοι στις αγροτικές οργανώσεις, έχουν ικανοποιηθεί. Είναι δίπλα μας και θα σας μιλήσουν και οι αγροτικές οργανώσεις. Φόντος, πριν πάμε, χθες λέχθηκε ότι υπό απειλή τους είπατε εσείς ότι αν πάτε σε διαμαρτυρία, τότε δεν έχει την οικονομική πρόταση. Ναι, νομίζω ότι καλύτερα θα απαντήσει ο ίδιος ο κ. Χαϊδάς. Επειδή δεν θέλουμε να παρθεντολογούμε, το ότι έγινε. Βλέπουμε, ήρθαμε σήμερα εδώ με θετική ενέργεια. Βλέπω ότι όλα αυτά τα οποία έχει πει ο Υπουργός είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι και αυτά, αν θέλετε, είναι μέρος της βοήθειας της οποίας σήμερα μπορεί ο αγρότης να έχει κάτι το οποίο, όπως έχει πει ο Υπουργός, φεύγει επιβάρεση των επιπλέον χρέωσης του νερού. Γίνεται άμεσα επιπληρωμή των ζημιών του 22-23. Στις παντοκαλλιέργειες είναι έτοιμοι. Στα δε σιτηρά είναι αρχές Ιανουαρίου ή τέλη Δεκεμβρίου. Αυτό μας έχει πει ο Υπουργός. Γίνονται προσπάθειες όμως. Η τροποποίηση του πλαισίου προς όφελος όλων των ασφαλιζομένων είναι κάτι πολύ σημαντικό και ένα εργαλείο το οποίο θα έχει σήμερα ο αγρότης μπροστά του να λειτουργεί, ούτως ώστε να μην χρειάζεται ούτε στους δρόμους να βγαίνουμε. Όταν χρειάζομαστε βοήθεια, θα είναι εκεί το πλαίσιο να στηρίζει τον αγρότη. Σήμερα το υφιστάμενο δίνει στήριξη, αλλά όχι την απαιτούμενη. Γι' αυτό κάθε τρεις και μια βλέπουμε κόσμο στους δρόμους. Εμάς η πρόθεσή μας είναι να βελτιωθεί η κατάσταση, να είναι τα επαγγέλματα βιώσιμα και όλα αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Υπουργός είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Χαιρετίζουμε τα όσα έχει πει. Τα υποστηρίζουμε, περιμένουμε την υλοποίησή τους το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι η σημασία. Αύριο, γιατί θα μας ρωτήσετε τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις, θα απαντήσω. Αύριο θα δούμε και τον Επίτροπο, θα αξιολογηθεί και εκεί η θέση του Επιτρόπου και τότε θα έχουμε μια τελική εικόνα για τα όλα τα όσα έχουμε διεκδικήσει, που δικαίως θα έχουν διεκδικήσει οι αγρότες. Είδαμε ανταπόκριση, γι' αυτό οφείλουμε να το εκτιμήσουμε ως ένα θετικό βήμα και στήριξη από την κυβέρνηση. Πρόθεση του Προέδρου, όπως έχει πει, ήταν η αύξηση εξαγωγό από το 3% του ΑΕΠ να πάει στο 5%. Για να γίνει αυτό, είπαμε, πρέπει να γίνουν πολλά στον ανασχεδιασμό του πρωτογενή τομέα και από τους ίδιους τους τεχνοκράτες, την κυβέρνηση και τους ίδιους παραγωγούς. Τα τρακτέρ θα μείνουν σε θέση μάχης μέχρι αύριο. Παραμένουν εκεί, χωρίς να είναι απειλή για κανένα, μέχρι να τελειώσουμε αύριο τη σύσκεψη μαζί με τον Επίτροπο του ΚΟΑΠ. Επειδή ζητούσατε αύξηση του ποσού της κρατικής στήριξης, υπάρχει αυτή τη στιγμή αύξηση του ποσού για να είσαστε βιώσιμοι, γιατί πιθανότατα περίπου 7 εκατομμύρια. Η αύξηση του ποσού δεν ήταν μόνο το ζητούμενο. Το να παίρνεις κάτι άλλο εις αντάλλαγμα της αύξησης και να είναι επιπλέον λεφτά για τον παραγωγό, το συνδέομαι ως αύξηση. Είναι η πρόθεση και οι ενέργειες οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες επιφέρουν επιπλέον κάποια λεφτά στα ταμεία των
τον παραγωγό. Είναι εκεί που στόχευσαμε, εκεί να κερδίσαμε και δεν είναι θέμα ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Είναι εκείνο που προσπαθούμε, όπως έχω προαναφέρει, η βιωσιμότητα των κλάδων. Όχι μόνο της υδροκαλλιέργειας και υπαδοκαλλιέργειας, όλων των κλάδων. Όλοι οι κλάδοι έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής. Εκεί με τα νέα μέτρα και τα έκοσκιν θα βοηθηθούν όλοι οι κλάδοι. Είχε πει ο κύριος Υπουργός θα αυξηθεί, το ποσοστό υλοποίησης αυτών των μέτρων. Όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, το έχουμε πει πολλές φορές. Τούτο και μόνο φέρνει τους κλάδους σε πολύ πιο καλές από τις σημερινές καταστάσεις. Θα είναι πλέον βιώσιμη επιστήμη. Και αν πήγε και πέρα, όταν το λειτουργήσουμε εκείνο και δούμε ότι χρειάζεται κάτι άλλο, έχει ανοιχτεί ένας διάλογος, πάντα υπήρχε. Όμως σήμερα βλέπω ότι υπάρχει περισσότερη διάθεση και πρόθεση πια από την κυβέρνηση και πρέπει να το εκτιμήσουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε τα χρόνια προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία έχει πει ο Υπουργός, υπάρχουν και άλλα που αφορούν άλλα υπουργεία και πρέπει όλα να τα δούμε σφαιρικά. Στο τέλος της ημέρας, φεύγοντας, θεωρώ ότι είναι καλύτερο το σήμερα από το χτες. Και οι προτάσεις που δώσατε σήμερα στις αγροτικές οργανώσεις είναι κοστολογημένες, θα έχουν κάποιο συγκεκριμένο αντίκτυπο στα οικονομικά του κράτους? Βλέπετε ότι οι αγροτικές οργανώσεις είναι ικανοποιημένες με την πρόθεση της κυβέρνησης. Και το χαιρετίζω και θα είμαστε πάντα εδώ για να συνεργαζόμαστε μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις και τους άλλους κλάδους του πρωτογενής τομέα, έτσι ώστε να δίνουμε καθημερινά λύσεις. Και υπάρχει μια συνεχή συνεργασία μαζί τους και πραγματικά τους ευχαριστώ. Αλλά δεν απαντήσετε, είναι κοστολογημένες αυτές οι προτάσεις? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αντίκτυπος? Υπάρχει μια τεχνική επιτροπή η οποία συστήθηκε, θα ξεκινήσει από τώρα να μελετά και έτσι ώστε να μας δώσει και τους πραγματικούς αριθμούς. Άρα να περιμένουμε λίγο μέχρι τον Μάρτιο για να δούμε τους πραγματικούς αριθμούς που θα ενισχύσουν περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Κύριε Καϊλά, οι πληρωμές του ΚΟΑΠ έχουν ξεκινήσει? Αύριο θα έχουμε, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε χτες και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Επίτροπο, ότι έχουν ξεκινήσει, έχει δώσει οδηγίες να δουλέψουν και Σαββατοκυριακό και υπερορίες για να μπορέσουν ο κόσμος να λάβει εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα, εδώ και μερικά χρόνια, αρχές 12ου, επληρώνεται για να και γνώριζαν και οι δικοί μας ανθρώποι, τους οποίους οφείλουμε αυτά τα λεφτά, ότι το 12ο θα επληρώνονται. Αν δεν τα πάρουμε, μένει εκτεθειμένος ο αγροτικός κόσμος και δεν θα είναι κάτι το οποίο θα αρέσει σε κανένα, ούτε σε εμάς, ούτε και στους. Αλλά οι διαβεβαιώσεις που έχουμε, προχωράει η διαδικασία και μάλιστα έχει δώσει οδηγίες ο Επίτροπος, το χαιρετίζουμε, ότι θα εντατικοποιηθούν οι ώρες λειτουργίας, θα αυξηθούν, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος. Ο στόχος είναι να πληρωθούν όλοι πριν τα Χριστούγεννα. Όλοι, και το τονίζω. Και αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει τις επιστολές για κάποια άλλα στιγμή. Γιατί λαμβάνοντας μια επιστολή για προσκόμιση κάποιο στοιχείο, μπαίνει η αίτησή σου στο πλάι μέχρι να πάρεις τα προαπαιτούμενα και μετά να πληρωθείς. Όλοι θα πληρωθούν. Αυτό θα μας διαβεβαιώσει αύριο που θα πάμε εκεί πέρα. Και αναλόγως των θέσεων του, θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά, δεν θα υπάρξουν περαιτέρω εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας όλοι θα βγούμε πιο σοφοί και πιο κρατισμένοι για το καλό της κοινωνίας, της οικονομίας και του πρωτογενή τομέα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τη συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας με τις αγροτικές οργανώσεις. Θα μείνουμε στο θέμα. Ιουλιέτα, σε ακούμε. Είσαι εκεί. Έχεις πάρει και το κλίμα. Νομίζω ότι όλοι δείχνουν ικανοποιημένοι μετά και την σύσκεψη που έγινε πριν από λίγο. Έχουμε και τον Μάριο Εγνατίου. Ακριβώς, στη...